Κάδρο, zoom, το μάτι. Εγώ σκάσεις ρε μαλάκα και αυτή η μπλούζα δεν μου αρέσει. Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι Workaholic Gamers. Σήμερα θα πάμε να κάνουμε unboxing μια κατηγορία gaming και συγκεκριμένα θα ανοίξουμε το Yu-Gi-Oh! Gold Sarcophagus 2019 Megatin. Το κρατάω εδώ στα χέρια μου, πάμε γρήγορα να δούμε τι κρύβει αυτό το κουτί. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά, πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Το έχει κόλλα. Μπορεί και να μην χρειαστούμε το μαχαιράκι. Οπ, για να δω, το βγάλουμε ισιά. Αυτό εδώ είναι παιδιά το tin. Έχουν γίνει πάρα πολλά unboxing, έτσι. Περιέχει μέσα ένα πακετάκι με 5 τυχαίες κάρτες. Το κάθε ένα είναι σε κάθε κουτί διαφορετικό. Πολύ ωραίο το κουτί. Αυτό το πήρα παιδιά έτσι γιατί μ' άρεσε και γενικά επειδή είναι μεταλλικό και θέλω να το βάλω στο γραφιάκι μου. Έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο εδώ πέρα. Και φυσικά το Yu-Gi-Oh! Και κάπου εδώ μάλλον θα χρειαστούμε μαχαιράκι. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το πακετάκι μας. Αυτό περιέχει είναι 3 πακέτα. Θα δούμε τις κάρτες μία-μία. Ας βάλουμε και αυτό εδώ. Για να δούμε τι έχουμε στο τυχερό πακέτο. Και είναι Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Ωραία, την ήθελα να σας πω αυτή την κάρτα. Για όσους δεν ξέρετε, το Yu-Gi-Oh! Είναι ένα παιχνίδι με κάρτες. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, ας πούμε με την, ανάλογα με τη σπανιότητα της κάρτας. Για εσάς που δεν ξέρετε, αυτή εδώ που γυαλίζει ας πούμε και γυαλίζουν και τα γράμματα, είναι η Ultra Rare νομίζω, εντάξει τα ξέρω και εγώ πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες μας. Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Ωραία, πολύ ωραία, μ' άρεσε. Magician of Black House Max. Πανέμορφο. Ωραίος αυτός ο μάγος. Και είναι και ρίτσα. Μετά έχουμε Dimension Shifter. Spellcaster κιόλας. Behold my great beast! Rise from the ashes as an immortal phoenix! The Winged Dragon of Ra! Και Raigeki. Εντάξει, φοβερή κάρτα Raigeki, παιδιά. Καταστρέφει όλα τα τέρατα του εχθρού. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής για εσάς που δεν ξέρετε, παιδιά. Το οποίο παίζεται με κάρτες. Έχεις τις κάρτες στο χέρι σου και βάζεις τα τέρατα που σκοτώνουν τα τέρατα του αντιπάλου και κάρτες μαγείας για να μπορέσεις, αν δεν μπορείς με ένα τέρας, να τα σκοτώσεις. Αυτό ήταν το πρόμο παιδιά, το πρόμο πακετάκι. Πάμε να δούμε και τα Mega Packs. 3 Mega Packs. Θα προσπαθήσω να τα ανοίξω προσεκτικά, να μην χαλάσω αυτά. Είναι σε English version. Οπ. Φαίνεται η κάμερα. 2019 Gold Sarcophagus Mega Pack. Τώρα, το κάθε ένα από αυτά, τα τρία τα πακετάκια, έχει μέσα 12 κάρτες που είναι common. Μία είναι Prismatic Secret Rare, μία Ultra Rare, μία Super Rare και μία Rare. Για πάμε να δούμε τι θα πετύχουμε τώρα εδώ. Έλα, μην το χαλάσουμε και πολύ. Μετά αυτά όλα τα βάλω πάλι μέσα στο κουτί. Πάει αυτό.
το ένα το ψηλό χαλάσαμε. Λοιπόν. Έλα. Έλα. Λοιπόν, αυτές είναι οι κάρτες οι Commodore. Έτσι, δεν γυαλίζουν ιδιαίτερα. Έχουν άσπρα ή μαύρα γράμματα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά βιντεάκια άμα θέλετε να δείτε για την σπανιότητα των καρτών. Πάμε να δούμε τώρα τις όμορφες αυτές τις κάρτες. World Legacy's Nightmare. Transfamiliar. Μάλιστα, την πρώτη φορά τη βλέπω. Εν μεταξύ έχουν όλες πολύ ωραίες ζωγραφιές, πολύ ωραίες εικόνες. Μαμεμάκι. Μαμεμάκι. Πώς είναι μαμεμάκι. Αυτές όλες είναι common τώρα, έτσι είναι οι 12 οι common που βλέπουμε. Cybersal Cyclone. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα κάρτα αυτή. Performapal Handsamu Rager. Μάλιστα. 1800 δάκ. Πολύ καλή. Vendred Anima. Και τώρα πάμε, παιδιά, σε αυτές που είναι λίγο πιο σπάνιες. Noble Knight Ivani. Εντάξει, καλά, στην προφορά είμαι φοβερός. Warrior Effect. If a noble arms equipped spell becomes equipped to this card, you can special summon one noble knight token. Μάλιστα. Λοιπόν, η μία είναι αυτή. Μετά έχουμε αυτή. Cyber Switch. Πανέμορφη κάρτα. Sky Striker Mobilize Engage. Αυτή είναι spell card. Είναι μια κάρτα μαγείας που λέγαμε. Και World Legacy Succession. Εντάξει, θα ήταν υπερβολικά. Θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο άμα καθόμαστε να δούμε τι κάνει κάθε νέα κάρτα. Τώρα όλες αυτές οι κάρτες είναι καινούργιες, δεν τις ξέρω κι εγώ, παιδιά. Clock Sparto, πάμε πάλι στις Common. Αυτή είναι για Link. Μια καινούργια μέθοδος για να βάζεις τέρατα κάτω στα Zones. Grave Keepers Spiritualist. Okay. Όπως είδατε και με το ταμπλό του Μάρικ που έχω λίγο πιο πάνω, αυτή σίγουρα θα την βάλω στο deck. Ότι έχει κι άλλο Gravekeeper. Πόβο, φοβερά. Κι ήθελα τέτοια Gravekeepers. Gravekeeper Supernaturalist. Εντάξει. Πρέπει να είμαι πολύ τυχερός. World Legacy. Και Sky Striker Maneuver Jamming Waves. Άλλη μια spell card. Αυτό ήταν το πρώτο πακετάκι, παιδιά. Μ' άρεσε γιατί είχε τα τρία τα Gravekeepers και το ένα μάλιστα είναι το Fusion. Θα πρέπει να δω άμα έχω και τα άλλα τα τερατάκια για να μπορώ να το κάνω Fusion Summon. Πάμε να δούμε το δεύτερο πακετάκι μας. Μέσα σε αυτά εδώ τα πακετάκια, παιδιά, που είναι τα Mega Pack, οι κάρτες που έχει είναι από τις συλλογές Flames of Destruction, Dark Saviors, Cybernetic Horizon και Soul Fusion. Οπότε μπορείτε άνετα να πάτε να κάνετε μια αναζήτηση στο ίντερνετ άμα θέλετε περισσότερες και ειδικότερες λεπτομέρειες. Η ουσία του βίντεο τώρα αυτή είναι περισσότερο να δούμε πόσο τυχεροί θα είμαστε, τι κάρτες θα πετύχουμε μέσα στα πακετάκια μας. Να προσέξουμε να μην τα χαλάσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία, έτσι το χρώμα της, το χρυσό, ακόμα και τα φακελάκια αυτά, το ασημί τους αυτά, τα δίνει μια άλλη έγκλη. Πανέμορφο, αυτό το βγάλαμε ωραία, όμορφο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες μας. Rainbow Refraction. Refraction. Οκ. Okay. Για την προφορά, παιδιά, δεν δίνεται καν σημασία. Οκ. Okay. Στο βάλουμε από εδώ αυτό το πακετάκι. Background Dragon. Ravenred Evolution. Τώρα αυτό πώς να το διαβάσεις. Prompthorn. Prompthorn. Εάν είναι μια κάρτα την οποία την έχετε, σας αρέσει ας πούμε και την ξέρετε πολύ καλά, γράψτε κάτω στα σχόλια για αυτή την κάρτα άμα την έχετε δει εδώ πέρα. Πείτε μου, αυτή την κάρτα μου αρέσει, την έχω δει κι εγώ. World Legacy Corruption. Και πάμε, αυτή λογικά είναι η ρέα. Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια τη γενική σπανιότητα των καρτών, να μπορούν και τα άλλα τα παιδιά που μπαίνουν και δεν ξέρουν αυτό το παιχνίδι, ακόμη και εμένα να με βοηθήσετε ρε παιδί μου, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις. Νομίζω αυτοί επειδή διαλύζουν μόνο τα γράμματα, αυτοί πρέπει να είναι η ρέα. Αυτές που διαλύζουν μόνο τα γράμματα είναι η ρέα. Οι σπάνιες. Βέβαια είναι πολύ χαμηλά σε σπανιότητα, αν φανταστείς ότι φτάνουν σε 8-9 επίπεδα της σπανιότητας, τέλος πάντων. Επειδή δεν τα ξέρω και πολύ καλά, να μην σας κουράσουμε αυτά. Αυτή τώρα πρέπει να είναι η Prismatic Rare. Thunder Dragon Fusion, είναι spell card. Εδώ τι έχουμε. Danger Dogma. Αυτοί γυαλίζουν και εδώ πέρα τα γράμματα. Διαλύζει ακόμα και αυτό εδώ το σηματάκι που σε άλλες κάρτες δεν διαλύζει. Και ακόμα εδώ πέρα όπως βλέπετε μέσα η εικόνα, ανάλογα με το πώς θα το κάνεις, μέχρι και ο ήλιος εδώ πέρα κάνει, παιδιά, κοιτάξτε, πανέμορφη. Πανέμορφη κάρτα. Άμα μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να μου πει, αυτή λογικά θα είναι η Prismatic Secret Rare. Πανέμορφη κάρτα, θα πάρω και sleeves. Θα κάνουμε και άλλο βιντεάκι, παιδιά, με unboxing. Έχω ήδη παραγγείλει και περιμένω απλά να έρθει. Θα σας το κρατήσω έκπληξη ποιο τι θα είναι εκείνο, ποιο κουτί. Until noble arms are needed once again. Αυτή είναι μία κάρτα παγίδας. Πανέμορφη. Parallel Panzer. Οκ, πάμε πάλι στις common. Subface Perform. Εδώ δεν είχαμε Gravekeeper, δεν πειράζει. Thunder Dragon Matrix. Και άλλη μια τράπεζα. Αυτή είναι ενδιαφέρει για να τη λέει. Tall Hype. Κάθε παίχτης λέει πρέπει να στέλνει από το χέρι του. Αχα. Εδώ σου λέει ότι για να κάνεις επίθεση με ένα τέρας θα πρέπει να στέλνεις από το χέρι σου που κρατάς μια οποιαδήποτε κάρτα στο νεκροταφείο. Τώρα λέξεις άγνωστες και αυτά, παιδιά, μην περιμένετε σε αυτό το βιντεάκι να σας τις αναλύσω. Εάν θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο βιντεάκι για το πώς παίζετε, εννοείται θα κάτσουμε και θα το κάνουμε. Πάμε να ανοίξουμε το τρίτο πακετάκι. Και το τελευταίο, έτοιμο. Έλα. Εντάξει, ένα στα τρία πετύχαμε, παιδιά. Να ανοίξουμε χωρίς να το χαλάσουμε. Κρουσάντα Λεόνις. Ωραία. Γκούκι Μπερ Χουγκ. Μπιαρ Χαγκ. Μπιαρ Χαγκ μάλλον. Μάλλον. World Legacy Awakens. Trap Card. Αυτό είναι Spell Card, το οποίο σίγουρα θα το βάζουμε σε κάποιο τέρας για να γίνει πιο δυνατό. Εξοπλίστε λέει μόνο σε ένα τέρας το οποίο ελέγχεται. Εάν το τέρας που είναι εξοπλισμένο με αυτή την κάρτα κάνει επίθεση σε ένα αντίπαλο τέρας,
διπλασιάζεται το attack και το defense. Μόνο λέει στο damage calculation. Και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για το spell. Dragoonity Cous. Cous. Πώς λέγεται αυτό. Καλά, θα ρίξετε πολύ γέλιο, παιδιά, με την προφορά, έτσι. Σίγουρα. Crystal Conclave. Πάμε να δούμε λίγο τις Rare. Space Insulator. Ωραία κάρτα αυτή. Πολύ ωραία και αυτή, μ' άρεσε. Σίγουρα μετά το βιντεάκι, παιδιά, θα κάτσω να τις δω όλες μία-μία τις κάρτες για να δω και τι κάνουνε. World Legacy, World Lance, Machine Effect, Attack 3000. Το μεταξύ πλάκα είναι ότι επειδή δεν ξέρω και πολύ καλά τις κάρτες αυτές τις καινούργιες, υπάρχει πιθανότητα, παιδιά, να πετύχουμε για καμία κάρτα που να αξίζει καν 20 ευρώ για να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Nightmare Unicorn. Link 3. Mana Dragon, εντάξει. Όλα τα λεφτά. Mana Dragon, Zirnitro. Dragon Effect. Πανέμορφο. Galaxy Trans, μάλιστα. Salaman, έλα, ένα Grave Keeper, παιδιά, ένα Grave Keeper. Salaman Great. Salaman Great. Αυτά είναι από τα καινούργια τα τερατάκια που έχουν κάνει. Βασικά τα πιο καινούργια είναι αυτά εδώ, τα Link, που είναι με το μπλε το γύρω-γύρω. Όπως βλέπετε, για να ξεχωρίσουν, ας πούμε, τα τερατάκια έχουν γύρω-γύρω και άλλο κάδρο. Ας πούμε, αυτό είναι μπλε. Θα βάλουμε έτσι με τη σειρά τους. Αυτό είναι, το μισό είναι πορτοκαλί, ας πούμε, και το άλλο μισό είναι πράσινο. Νομίζω ένα τέτοιο πέτυχα, δεν είχε κι άλλο. Θυμά, στην κάρτα, στα τέτοια. Και Crusadia Crawler. Ωραία, αυτές ήταν οι κάρτες, παιδιά, τρία πακετάκια. Για να τις βάλουμε λίγο αυτές που είναι πιο σπάνιες, να τις ξεχωρίσουμε. Τις υπόλοιπες, άμα μου αρέσει κάτι να τη βάλω στο deck, θα τη βάλω. Μπορεί να κάνω και ένα καινούριο deck. Και εννοείται, σιγά σιγά με τα unboxing και αυτά θα μπορέσω να σας μεταδώσω και σε εσάς αυτή την αγωνία που έχεις όταν ανοίγεις ένα καινούριο πακετάκι, ένα καινούριο φακελάκι, για να κοιτάξεις αυτά σίγουρα πάνω. Εδώ δεν έχει κάτι. Και αυτές είναι οι κάρτες που πέτυχαμε. Για να τις ξαναδούμε. World Legacy Succession. Με μια αναζήτηση στο ίντερνετ, βασικά, παιδιά, μπορούμε να δούμε και πόσο κοστίζει και κάθε μια κάρτα από αυτές. Sky Striker Mobilize Engage. Και εδώ Cyber Switch Link Monster. Noble Knight Evane. Την Rare. Σίγουρα αυτό το έμαθα. Noble Knight. Ανά το έχουμε κι άλλο. Δύο Noble Knight. Είδες, πριν δεν το πήρα χαμπάρι. Και είναι και τα δύο Rare. Πολύ ωραία. Θα μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο τα τερατάκια. Thunder Dragon Fusion. Spell Card. Danger Dogman. Εντάξει, αυτή μ' άρεσε. Μπορεί και πιο πολύ από όλες, έτσι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως είναι έτσι ο λύκος που ορμάει κατά πάνω προς τα σένα.
Εδώ είναι αυτή μαζί με την άλλη. Μάνα Dragon και αυτή, πολύ, η δεύτερη πιο όμορφη κάρτα πιστεύω, σε αυτό εδώ το, σε αυτά τα πακετάκια. Nightmare Unicorn. World Legacy. Και Space Insulator. Ένα Link Level 2. Ωραία. Πριν πάτε στο επόμενο βίντεο, θα ήθελα να σας πω πως μπορεί να είναι ακόμα ένα βίντεο opening σαρκοφάγους Gold ανάμεσα στα χιλιάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο YouTube. Ωστόσο, για μένα αυτό ήταν το πρώτο opening. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Περίμενα υπομονετικά από τη στιγμή που ήρθε η συσκευασία να την ανοίξω μαζί σας. Ήθελα να σας μεταδώσω αυτή τη χαρά και την αγωνία που έχουμε όταν ανοίγουμε ένα καινούριο φακελάκι. Ποια κάρτα θα είναι η επόμενη, αν θα πετύχουμε μία σπάνια κάρτα, αν θα πετύχουμε κάρτες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όσοι γνωρίζετε το Yu-Gi-Oh! Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ελπίζω να μπόρεσα να το μεταφέρω και σε εσάς και γι' αυτόν τον λόγο κράτησα και μία-μία τις κάρτες ξεχωριστά και λίγο παραπάνω από όσο συνήθως γίνεται σε τέτοιου είδους βίντεο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σας κουράσω, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κάντε ένα like, κάντε subscribe και σίγουρα βάλτε το καμπανάκι αν σας άρεσε κάτι από το Yu-Gi-Oh! Αυτό ή αν δεν το γνωρίζετε το παιχνίδι και σας έχει έρθει κάποιο ενδιαφέρον μετά από αυτό το βίντεο για το τι είναι το Yu-Gi-Oh! Κτλ. Σίγουρα πατήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι πότε θα ανέβει το επόμενο βίντεο. Και θα είναι αρκετά αυτά τα βίντεο που θα δούμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε.